Καλησπέρα σας, κύριε Ντουνιαδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπλη. Καλησπέρα. Είστε καλά? Καλά είμαι. Πολλοί συνάνθρωποι μας βέβαια δεν είναι καθόλου καλά και μάθαμε και αυτό το γεγονός. Χάθηκε μια ζωή, γιατί στον 21ο αιώνα υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που προσπαθούν να ζεσταθούν με μεθόδους του προηγούμενου αιώνα. Και κάποιοι δύο, νομίζω, μετανάστες ήταν πιο τυχεροί, πήγαν στο νοσοκομείο. Είναι μόνο αγανάκτηση, εκτός από τη θλίψη για το γεγονός, μόνο αγανάκτηση μπορούμε να μας διακατέχει. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πανάκριβο. Στη Ρόδο ειδικά, αλλά και σε άλλα μέρη, το ρεύμα κόβεται γιατί δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει. Τα λαϊκά σπίτια, λαϊκά νοικοκυριά με ανέργους, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, πώς να ανταπεξέλθουν. Ναι. Κύριε Ντουνιαδάκη, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό? Δηλαδή η λαϊκή συσπήρωση τι πρόγραμμα έχει? Ας πούμε, ας υποθέσουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται στο δικό σας κάλεσμα και σας ψηφίζει. Ποιο είναι το δικό σας σχέδιο? Τι θα κάνετε για οι άνθρωποι αυτοί να έχουν στέγη και θέρμανση? Λοιπόν, να σας πω ότι προτείνει η λαϊκή συσπήρωση, αλλά να πούμε και κάτι άλλο ακόμα που κάνει τη διαφορά. Ο θάνατος ενός ανθρώπου με αυτόν τον τρόπο συνέβη σε ένα νησί του Αιγαίου με υψηλό τουρισμό. Είναι η βιτρίνα εκεί του μεγαλοξενοδόχων και της τουριστικής ανάπτυξης, που όμως δεν είναι για τον απλό εργαζόμενο, για το λαϊκό σπίτι. Τι λέει λοιπόν η λαϊκή συσπήρωση? Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα της εργατικής λαϊκής οικογένειας και των φτωχών. Να επιδοτούνται δηλαδή, με άλλο λόγο, γιατί καταργηθούν, δεν μπορούν να καταργηθούν, γιατί όλα αυτά είναι ευρωπαϊκά μέτρα. Κοιτάξτε, και σε άλλες χώρες είναι αυξημένος, αλλά όχι όσο στην Ελλάδα. Ναι, εμείς, να σας πω, δεν θα λέγω ότι είναι πρότυπο άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλιστα συμβαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, μιλάμε για τη λαϊκή εργατική οικογένεια, για τους φτωχούς αγρότες να καταργηθεί, ειδικά για αυτούς. Θα τους αφήσουμε να ξεπαγώσουν, να ξεπαγιάσουν? Ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν αφορολόγητα για τα εφοπλιστικά καύσιμα και τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Το ξέρετε πολύ καλά. Φυσικά, έχει γίνει αντικείμενο σκληρής κριτικής αυτό. Προφανώς. Λοιπόν, απ' τη μια δίνουμε τζάμπα πετρέλαιο, τζάμπα καύσιμο στους εφοπλιστές, αλλά αφήνουμε ανθρώπους να πεθάνουν. Να πάμε στην πάταξη του λαθρεμπορίου με τεχνικά, οργανωτικά μέτρα κτλ. Να πούμε, μπορεί να αυξηθεί η φορολογία στα κέρδη συγκεκριμένων μονοπωλιακών μεγάλων επιχειρήσεων που το δραστηριοποιούνται ακριβώς στον κλάδο των πετρελαιοειδών, για να έρθουμε στα ίσα. Να πούμε και για το ΦΠΑ. Εμείς λέμε άμεση μείωση του ΦΠΑ τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και αντίστοιχη αύξησή του στα είδη πολυτελείας. Ειδικά στα νησιά, λέμε γενικά αυτό, ειδικά όμως στα νησιά πρέπει να γίνει επανέλθει ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για όλα τα νησιά. Μην πω για την κατάργηση του ΦΠΑ στα νησιά, κάποτε είχε προτείνει και το κόμμα. Ναι. Για να δούμε ποια από όλα αυτά μπορεί να γίνει. Αλλά χρειάζεται πάντα πίεση και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντουνιαδάκη, για την παρουσία σας. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλά.